Νέα δεδομένα στις περιγραφές για το σκηνικό της άγριας συμπλοκής στις κάτω Ασίτες που κατέληξε στο σοβαρό τραυματισμό Αμερικανού στρατιώτη δημιουργεί αξιοποίηση του οπτικού υλικού από το μπαρ στο οποίο ξεκίνησε το επεισόδιο. Στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου εμφανίστηκε για να απολογηθεί σήμερα 19χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει χτυπήσει τον Αμερικανό στρατιώτη με μαγκούρα. Σε βάρος του, όπως και για ακόμη 5 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, έχει ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού. Θεωρούμαστε όντως τυχεροί που υπάρχει αυτό το βίντεο, διότι θα μπορούσαν να ήταν λίγο πιο άσχημα τα πράγματα για αυτούς σε περίπτωση έλλειψής του. Σύμφωνα με τη συνήγορό του, η απόφαση ανακριτή και η εισαγγελέα που ακολούθησε να αφαιθεί ελεύθερος χωρίς κανένα περιοριστικό όρο οφείλεται στα δύο βίντεο που έχουν προκύψει και αφενός δείχνουν το 19χρονο να μην έχει ουσιαστική εμπλοκή στην έναρξη του καυγά μέσα στο μπαρ ανάμεσα στον Αμερικανό και 10 νεαρούς θαμώνες. Ένα βίντεο από το κατάστημα στο οποίο βρίσκονταν για νυχτερινή έξοδο όλοι οι συγκατηγορούμενοι, το οποίο δείχνει πολύ ξεκάθαρα και πολύ καθαρά το γεγονός ότι ουδείς εξ αυτών μπορεί να φέρει αυτή την κατηγορία για την οποία κατηγορήθηκαν και τους αποδόθηκε. Θεωρούμαστε όντως. Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι όμως πως υπάρχει και νέο βίντεο στο οποίο ο Αμερικανός στρατιώτης, αν και έχει δεχτεί νωρίτερα μία μαχαιριά στην πλάτη, εμφανίζεται να ξαναμπαίνει στο μπαρ, να παίρνει ένα μαχαίρι και να καταδιώκει με τη σειρά του τους κατηγορουμένους. Το βίντεο αυτό εικονίζεται μετά από αρκετή ώρα, αφού έλαβε χώρα η πράξη για την οποία κατηγορούμαστε. Εμφανίζεται ξανά ο ίδιος Αμερικανός υπήκος στον ίδιο χώρο, στο ίδιο νυχτερινό μπαρ, να λαμβάνει, να παίρνει ένα μαχαίρι από τον μπαρ και να είναι έτοιμος να επιτεθεί σε όποιο βρεθεί μπροστά του. Τους κυνηγούσε δηλαδή ουσιαστικά. Γεγονός που ούτως ή άλλως ρίχνει, καταρρύπτει, αν θέλετε, τη σοβαρότητα του τραυματισμού του. Και πλην τούτου, φυσικά, προκύπτει ο χαρακτήρας του ανθρώπου του συγκεκριμένου.